Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μιχάλη Χατζουμπαντέλα. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε. Σιδερένιος κιόλα. Ευχαριστώ. Τώρα, να ξεκινήσω με μια μικρή παρένθεση καθηκοντός, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα με την νεκροτομή, με τον γιατρό που ήρθε από το εξωτερικό προκειμένου να κάνει αυτή την εργασία. Αν έχετε κάποια πληροφόρηση, είναι σε εξέλιξη η έρευνα που ζητήσατε ως Υπουργείο. Σωστά. Η νεκροτομή, η νεκροψία έχει γίνει από έναν ιδιώτη ιατρό. Δεν έχω τα αποτελέσματα. Άρα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο όλη αυτή την ιστορία με τις χαλαρώσεις. Σωστά. Ανακοινώθηκαν οι χαλαρώσεις. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για την επιστροφή προς την κανονικότητα. Αυτό τώρα δικαιολογείται με βάση την σημερινή επιδημιολογική εικόνα? Δικαιολογείται. Γιατί το λέτε αυτό? Πρώτον, έχουμε μια σημαντική μείωση στις νοσηλείες, όπως έχετε ανακοινώσει και σήμερα. Δεύτερον, το ποσοστό θετικότητας είναι σταθερό και μειωμένο σε σύγκριση με τις προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και το τρίτο και το τελευταίο, ο αριθμός μεταδοτικότητας είναι κάτω από το 1 και αυτό δικαιολογά να δώσουμε κάποιες χαλαρώσεις. Ναι. Σε αυτούς τους λόγους που περιγράφετε, προστίθεται, αν θέλετε, και το ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμού ή ακόμη εκεί έχουμε δρόμο? Έχουμε από τα πιο ψηλά ποσοστά εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη. Άρα είναι ένας σημαντικός λόγος το ποσοστό εμβολιασμού. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ξανά τον κόσμο ότι δεν θα νοσήσουμε εάν εμβολιαστούμε. Σας το λέω και από το παράδειγμα το δικό μου που νόσησα τις προηγούμενες μέρες και επειδή είμαι τριπλά εμβολιασμένος. Όταν λέτε δεν θα νοσήσουμε, για να μην... Δεν θα νοσηλευτούμε. Θέλω να... Αυτό. Ήθελα να το διευκρινίσετε. Σωστά. Γιατί ήταν λάθος δικός μου. Γίνεται τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Και να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Θέλω να είμαι δίκαιος και με αυτούς που φωνάζουν. Στην αρχή οι εταιρείες έλεγαν ότι το εμβόλιο προφυλάσσει και από την νόσηση. Ναι, αλλά ήταν με άλλες μεταλλάξεις. Όχι ήταν με άλλες μεταλλάξεις. Σωστό. Σωστό. Ομίκρο, σωστό. Που η μετάλλαξη όμικρο έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα ποσοστό εμβολιασμού που μας θωρακίζει. Σωστά. Και όλοι οι δείκτες μας επιτρέπουν για χαλαρώσεις. Σωστά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα των χαλαρώσεων και έπονται και άλλα και με ποιο ρυθμό θα γίνονται οι επόμενες? Θα δούμε, όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας δεν είναι άσπρο μαύρο. Για παράδειγμα, δεν τα ανοίγουμε όλα και μετά τα κλείνουμε, όπως κάνουν άλλες χώρες. Και θέλω να αναφέρω πριν πω στα δικά μας, η Δανία που τα άνοιξε όλα και όλοι φώναζαν, κοιτάξτε τι κάνει η Δανία, τι κάνετε η Δανία. Χθες πήρα τους δείχτες της Δανίας και εκτοξεύθηκα. Άρα εμείς είμαστε μια χώρα που κάνουμε σταθερά βήματα, σταθερά και μικρά βήματα. Θα δούμε τους δείχτες τις επόμενες δύο εβδομάδες. Εάν πρέπει να δώσουμε επιπρόσθετες χαλαρώσεις, θα τις δώσουμε. Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, επειδή όπως ξέρετε εδώ παρακολουθούμε την όλη ιστορία πολύ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή, φαίνεται ότι υπήρχαν δύο διαδρομές. Η μία διαδρομή, ή δύο στρατηγικές αν θέλετε. Η μία στρατηγική ήταν το Zero COVID. Εφαρμόστηκε κυρίως στις χώρες της Ασίας και η άλλη είναι αυτή που εφαρμόστηκε στη Δύση. Εμείς αυτή την ακολουθήσαμε. Σωστά. Έτσι. Η τάση τώρα στη Δύση είναι από τη στιγμή που έχω εμβολιασμένους, από τη στιγμή που ήρθε η Όμικρο με ό,τι έφερε μαζί της, από τη στιγμή που νόσησαν όσοι νόσησαν. Δεν χρειάζεται να έχω κανένα μέτρο. Πλέον τα εμβόλια είναι εκεί. Ό,τι είναι να γνωρίζαμε για τον ιό, το γνωρίζουμε. Έπρεπε να θωρακίσουμε το σύστημα ασφαλείας. Συνεπώς, ας τα αφαιρέσουμε όλα. Γιατί δεν τα αφαιρούμε όλα? Όχι, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω γι' αυτό, που λέτε για τη Δύση. Ναι. Αυτή την τακτική που έχετε αναφέρει, την έχει υιοθετήσει η Αγγλία, η Αμερική. Η Αγγλία, γιατί έχει λόγους που δεν είναι σωστό να αναφερθώ εγώ. Η Δανία, και έχω πει το αποτελέσμα, και σας έχω αναφέρει τα αποτελέσματα που έχει η Δανία. Αλλά οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουμε συχνή επικοινωνία με τους συναδέλφους υπουργούς υγείας, υιοθετούν τις πρακτικές που έχουμε κάνει στην Κύπρο και όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουμε μικρά και σταθερά βήματα. Δεν υιοθετούν τις τακτικές των χώρων που έχετε αναφέρει τη συγκεκριμένη στιγμή. Άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει μια διστακτικότητα, λέτε, στο να τα αφαιρέσουμε όλα. Σωστά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε τα βήματα αργά-αργά. Ναι. Τώρα, ανακοινώστε εφαρμογή του Test to Stay και για την δημόσια υπηρεσία. Λαμβάνω τηλέφωνα από το πρωί, με το που ανακοινώσαμε δηλαδή, ναι, ότι θα είστε εδώ. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι μας λένε, θα τους αγγίζει όλους, θα εξαιρούνται κάποιες υπηρεσίες. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι. Και αυτό το τεστ πού θα γίνεται, στην είσοδο των υπηρεσιών τους? Επιτρέψτε μας
λίγο χρόνο. Επιτρέψτε μας τις εκπλήξεις. Επιτρέψτε μας λίγο χρόνο. Ελπίζω να είναι ευχάριστες οι εκπλήξεις. Εντάξει, το Υπουργείο Υγείας, πριν λίγο έφυγα από το Υπουργείο, είχα συνάντηση πριν λίγο με τα μουσικοχορευτικά κέντρα. Αύριο θα δω τα εστιατόρια, τους εστιατόρες. Άρα το Υπουργείο Υγείας έχουμε αρκετά θέματα να κλείσουμε. Το επόμενο θέμα που θα κλείσουμε θα είναι το test to stay στα νοσοκομεία μας. Και να κάνουν λίγο υπομονή οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχει ένα πλάνο, λέτε. Υπάρχει ένα πλάνο. Για να γίνεται σωστά και να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Για να μπορούν κυρίως να παράγουν την εργασία που πρέπει να παράγουν. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας έξω από κάθε Υπουργείο και να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Υπάρχει το πλάνο που το σκεφτήκαμε στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά πριν το ανακοινώσουμε, θα μιλήσουμε με τις συντεχνίες. Τα τεστ αυτά θα είναι δωρεάν για τους υπαλλήλους ή θα είναι πληρωτέα? Θεωρώ θα είναι δωρεάν. Θα είναι δωρεάν, λέτε. Τώρα, πίσω στους εμβολιασμούς. Ναι. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ, κυρίως ξεκίνησε από το Ισραήλ, που έτρεξε να το εφαρμόσει, ήταν η περιβόητη τέταρτη δόση. Ναι. Εδώ τώρα το εξετάζουμε, είναι στα. Το εξετάζουμε. Στη φαρέτρα μας για να το εφαρμόσουμε ή λέτε είναι απομακρυσμένο και αυτό? Πλώς να σας αναφέρω, όταν ανακοίνωσε το Ισραήλ ότι θα κάνει την τέταρτη δόση, σπεύσαμε και αγοράσαμε αρκετά εμβόλια στην Κύπρο, γιατί θεωρήσαμε ότι θα έχουμε και εμείς και την τέταρτη δόση. Άρα τη συγκεκριμένη στιγμή έχουμε αρκετά εμβόλια για τέταρτη δόση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών θα μελετήσει το θέμα για κάποιες ομάδες του πληθυσμού, αν πρέπει να εμβολιαστούν με την τέταρτη δόση. Άρα η τέταρτη δόση, λέτε, είναι πιο στοχευμένη. Θα είναι στοχευμένη και πάει η τέταρτη δόση. Σε συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, έτσι. Θα είναι σε συγκεκριμένες ομάδες. Ναι. Και αυτό θα είναι και το κοντινό ή μακρινό μας μέλλον? Δηλαδή θα κάνουμε εμβολιασμούς κάθε τριμηνία ή τετραμηνία, ή θα πάμε και σε ένα εμβόλιο στο στυλ της γρίπης που είναι ένα, το κάνουν αυτοί που πρέπει να το κάνουν? Θεωρώ δεν μπορεί να κάνει μονομένο οποιασδήποτε προβλέψεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Λέω, μήπως έχετε καμιά πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, δεν έχουμε. Είστε σε συσκέψεις με όλους? Είμαστε σε συσκέψεις. Η χώρα μας είναι πρωτοπόρα, θέλω να αναφέρω, με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τον κορονοϊό. Έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση που δεν την έχουμε δώσει στην Κύπρο και την έχουν οποιαδήποτε άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, τελειώνοντας αυτή τη μικρή συνέντευξη, θα έχει την ευχαίρεια ούτως ή άλλως να τα πείτε εν εκτάσει. Δεν σας πάω καθόλου στο ΓΕΣΥ. Θα είναι άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί θα τα πείτε με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Καρεκλά αύριο βράδυ. Σωστά. Μια μισή ώρα είναι υπεραρκετή. Τώρα, τελειώνοντας αυτή τη μικρή συνέντευξη, να ρωτήσω το εξής. Νιώθετε ότι είμαστε προς το τέλος, πάμε για ένα Πάσχα προ-κορονοϊού, μπορείτε να κάνετε τέτοιες προβλέψεις ή λέτε, ας μου επιτραπεί η έκφραση κυπριακή, στήλω άνεση? Όχι, κύριε Τσιρούλη, θέλω να πω ότι τα στοιχήματα που έχουμε λάβει τους τελευταίους 9 μήνες, τα έχουμε πετύχει. Τα πρώτα στοιχήματα ήταν όταν είχαμε τη Δέλτα και τον Αύγουστο όλοι θεωρούσαν ότι θα είμαστε κλειστοί, μείναμε ανοιχτοί. Το επόμενο στοίχημα ήταν το άνοιγμα των σχολείων, το κερδίσαμε. Μετά ήταν το να μείνουμε ανοιχτοί κατά τη διάρκεια των γιορτών, μείναμε. Μετά επανεκκίνηση των σχολείων, παραμείναμε. Τώρα με την Όμικρον είμαστε ανοιχτοί. Εγώ θεωρώ ότι το Πάσχα, οποιαδήποτε προβλήματα έχουμε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Στο Υπουργείο Υγείας βλέπουμε τα πάντα καθημερινά. Εάν πρέπει να δώσουμε λύσεις ώστε το Πάσχα να είμαστε ξέγνιαστοι, θα πάρουμε οποιαδήποτε μέτρα από πριν ώστε να μην έχουμε προβλήματα το Πάσχα. Και πάντως, επειδή είναι Αθηνά και χειρακίνη, και εμείς δεν χρειάζεται τώρα να ξεχάσουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας. Αυτά μέτρα είναι η θωράκινση του καθενός εξ ημών. Τα μέτρα και τα τεστ προστατεύουν τον κόσμο και Σωστό. Πρέπει όλοι μας να τα έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, περνάμε κατευθείαν στην πολιτική επίκληση.